Καλώς ήρθατε ξανά από το Ανδρέας Παπανδρέου. Φτάνω κοντά σας για να περιγράψω μια αναμέτρηση για την κατηγορία Master. Οι ομάδες είναι οι Gangster με τους την ομάδα των Εμπειρίων. Είχαμε άστοχο. Για την ομάδα των Gangsters, εδώ οι Ελληνίδηροι αστοχήσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Και εδώ όμως οι Gangsters θα ανοίξουν το σκορ με τον Σαΐτη, 0-2. Τυπικά φιλοξενούμενοι οι Gangsters. Σελμάνοβιτς. Γυρίζουν την μπάλα στην περιφέρεια, οι Ελτήροι κλείστηκαν εδώ, κάνε εδώ το κλέψιμο για τους Gangsters. Ο Μαρκόπουλος, αφοσιωμένος αμυντικός, αθλητικό παιδί για τα δεδομένα της κατηγορίας. Ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του. Ελεύθερος δρόμος, δεν το παραγωγήσω θα διευστρατεί, όμως ευστόχιστε έστω και με δυσκολία. 0-4. Για τους Gangsters δεν έχουν σκοράρει ακόμα οι Ελιτήρι. Ζελμάνοβιτς εδώ, θα βάζει την τρίπλα. Προς τον Καλβάση. Θα παίξει Άιζο ο Καλβάσης. Κάνει το full τυφλό τρίπλο όπως θέλετε. Δεν καταφερνά να εξοχίσει. Εντάξει, συνδεμεί κάπως το παιχνίδι. Αρκόπουλος. Αρκόπουλος. Από το έξω βολόν, εσωτή, ωραία ενέργεια. Δεν έξι. Τροπτικό ξεκίνημα για τους Gangsters. Είναι εξαιρετική ομάδα. Το υπόψη είναι 5-1. Ενώ οι κύριοι έχουν 2-4. Εδώ όμως για λογαριασμό των Ελιτήριων θα κερδίσει το φάουλ. Ο Λαμπρόπλος, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Το έχει στην πρώτη. Ακαρπέστη δύο βολές για τους Ελιτήριους. Λαμπρόπουλος. Μαρκόπουλος τώρα. Λέει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Πάλι όλα χάσει την μπάλα. Σάιτης κράτησε στο παιχνίδι. Εδώ γύρισε όμορφα ο Ντάτσης το κορμί του. Είναι ο σπέχτης με πλαστικές κινήσεις. Κέρδισε το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Μια ομάδα έχει σκοράρει μέχρι τώρα. Στο 3, άστοχος ο Ζελμάνοβιτς. 3 άσπερα λεπτά. Εκκλητήριου, στο 3, άστοχος αντιστρατίου. Ο Μαρκόπουλος θα βάλει την μπάλα και θα σουτάρει κατευθείαν για 3 και θα εξοχίσει.
10-0. Και πρώτο time out για τη Celtics, καθώς έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά. Ξεκίνησε πάλι η αναμέτρηση. Για να δούμε αν είναι η MVP να μείνει πιο ανταγωνιστική. Πιέζεται πάντα πάρα πολύ, βλέπετε. Δεν έχουν χώρα αυτή τα στιγμή. Να μην με κάνετε. Λάιος. Το δίνει αυτού. Τελικά το επιχειρεί από το σχολείο. Να σταθεί. Ο Σιλμάνοβιτς θα ανοίξει επιτέλους το σκορ για τους Σελιτήριους. 2-10. Μάλλον για τον Σέντερ Ντάτ θα παίξει, για να ξέρει όχι. Ωραίο κόσμο από το Χαλίου Στρατίου, δικαιωμένοι για δύο βολές. Καθαρά του. Τώρα τη δική του γκάνγκστερ. Όπλο θα στόχησε. Θα δουλεύει και πάλι να κάνει το σου. Μάνοβιτ. Εκεί εδώ η ενέργεια. Και η κατοχή αλλάζει χέρια. Thank you.
ειδική αυλογιστία και για τις δύο ομάδες από το σημείο του παιχνιδιού. Μάλλον δεν θα το πω αριστερό διάδρομο. Καλή κομπίνα όμως, το έχει στο πλάνο σε ένα τεταπέτ ουσιαστικά στο καλάθι. Δεν καταλαβαίνει, στο χείς εδώ και έκανε καλή προσπάθεια ο Τσατσάκος, έκανε ωραία κίνηση. Βάζει τη γυστή. Μάνοβιτς, ο Σαρνάκος από την κορυφή για 3. Κακό σουτ, πολύ κακό. Και εδώ θα κερδίσει το φάουλ ο Νιώτης, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Κάτι εστρατείου, δύσκολη ενέργεια. Τέσσερα, δύσκολο καλάθι. Ωραίο κόψιμο και ωραία ενέργεια. Έκανε ο Αλαβούδης, όμως δεν καταφέρει να εξοχίσει τη μελιά. Όμως ο Τσατσάκος θα κάνει το 4-16. Όλο ένα και μεγάλο διαφορά. Επειδή παίζουν καλύτερα, όμως όπως βλέπετε εδώ η ηλικία θα χάσει κάποια εξαιρετικά δυνατότητα με το καλάδινα. Ο Δελμάνος θα πάλι έχει την ΙΑΠ. Νιώτης τώρα. Κατάκος θα πέσει πάλι με πλάτη, έχει μέγεθος, είναι ψηλός. Αστοχή, ωραία ενέργεια. Δεν αφήνει τους αντιπάλους του να σκεφτούν έστω την πιθανότητα του σενάριο του εφνιδιασμού. Λαμπρόπουλος, Σάκης Παίκτη. Γύρισε όμως όμως αυτό και στο συνεχώς. Θα τα βάλει ο Θεόλτα, 4-4-17 παραμένει. Νιώτης από τη γραμμή των βολών, αυτοκή. Αρδάζει, θέλει να δώσει λίγο ρυθμό στο παιχνίδι, θα κερδίσει με αυτό το φάουλ. Φάουλ, το λογαριασμό των ελιτήριων.
Παπαδάκιου. Όμως σε αυτά τα τελευταία 18 λεπτά οι Ελληνίδες σίγουρα θέλουν να πετύχουν κάτι καλάθι, όμως εδώ έκαναν το λάθος. Όπλο, πολύ ωραία παρακολουθεί. Εντυπωσιακή πάσα, 4-19. Για να μας πλάβει τα βράδια, θα έχουμε και την εξυπήρηση, θα προλάβει. Σκοτωμένο εδώ σου, τάστοφο. Είναι πολύ αδικαίο το σκορ. Όταν μια ομάδα πετύχει μόλις 4 πόντους σε ένα δεκάλεπτο, τότε είναι ξεκάθαρο ότι κάτι δεν έχει κάνει σωστά. Ας ελπίσουμε λοιπόν να είναι πιο παραγωγική στην δεύτερη περίοδο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει την δεύτερη περίοδος. Το μάτς ελιτήρι με τους Gangsters, 4-19, νομίζω είναι οι Gangsters που ήταν καταπληκτικοί. Την πρώτη περίοδο. Για να δούμε τώρα τι θα ελιτήρι και αν μπορούν να φανούν ανταγωνιστικοί απέναντι στους ισχυρούς Gangsters. Εδώ έκανε ωραία ενέργεια στο θείο μου από τον Τσαφτή. Το ξενοφός, το στάρι, θα αυτοκίσει. Να, με το έτσι θέλω θα πετύχει το καλάθι ο Αγιούμ, θα κάνει το 6-19. Είναι μέγεθος ο Αγιούμ, δεν είμαι τον Τσατσάκο και ήδη κάνει δουλειά. Νιώθεις τώρα Τσάκος Μαρκόπουλος, δεν συμπαρεί. Θα φτάξει για τώρα. Επίση Μαρκόπουλος όμως εδώ θα κλέψει την μπάλα και θα πάει στο lay-up. Την μπάλα. Με τρίποντο από τον λίγο καλά Μαρκόπουλος. Σκόρτηραν 4 πόντους φάσεις από την προηγούμενη φάση Gangsters, κάπως με μία πόντου Μαρκόπουλος. Στον την Νάκος εδώ δεν με καθόλου να την δω στη φάση. Τύπος και αυτή η επίδεση για τους ελληνικούς, εδώ νιώθει θα πιεστεί, όμως δεν θα κάνει το λάθος, θα ήδη είναι να κάνει μια έτσι πολύ εξυγκυμένη φάση για τον αγιοστρατή, όμως δεν θα λίγο να κάνει το λάθος. Και τις βολές. Ανόπλος,
Μάλοβιτς, δεν θα φτιάξει την πρώτη βολή. Ο ίδιος συνέβη και την βολή. Δεν έχουν την πολυτέλεια ελπίδα να κάνουν και βολές. Όταν συνεχίσουμε 17 πόντους, με κίνδυνο, διαφορούν να αυξηθεί τα Σάκος. Το Κωνσταντινάκο, θα σηκωθεί, θα σηκωθεί, θα σηκωθεί η ενέργεια όμως του Τζαμσούτ, 6-25. Ενώσε εδώ κλέβει την μπάλα και θα σηκωθεί ένα αριστερό λεπτά, τα ημάδια της Ελκύρης, 6-27, καθώς βλέπουμε τη διαφορά όλο ένα και μεγαλώνει. Ξεκινάει πάλι το αγούγου μας με τον Καρδάσιο. Και εδώ θα βάλει και τεχνική ποινή ο ίδιος παίκτης, όπως διαμαρτυρήθηκε. Αυτό το ντεμαράζ κακών lay-up. Νιώτης για τρεις. Και... ωραία ενέργεια εδώ από τον Κωνσταντινάκο. Εξαιρετική ενέργεια. Τελείωσε τη φάση, το 29. Σου για τρεις, εκεί, Μάνοβιτς, Ξενοφός.
Ρώτη, ωραία πάσα. Τελειώνει τη φάση εδώ. Λάιος. Παράξει κανένα τον καλό, ναι, σφυρίζονται από τους ρέφερι. Το 31, 4 και 20 ο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εντάξει, ήταν ωραία εκείνος που στόχησε. Ήταν το εξαιρετικό η γκάνγκστερ. Βγήκε εκτός, βγήκε στον πάγκο ο Καλάσης. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό παίχτης των ελευθερίων. Λάιος τώρα για τους γκάνγκστερς, Μιώτης, για τρεις, έστοχος. Ωραία εκτέλεση, 8-34. Με το κίνδυνο να βγω φουστός, νομίζω ότι με την απόδειξη που έχουν οι γκάνγκστερς φαίνεται πως το δεύτερο μήνυμα θα είναι διαδικαστικό. Ωραία προσπίση από τον Ιώτη, από το 36. Διαφορά στους 28 πόντους. Και φαίνεται πως οι δύο ομάδες έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Έχει ξεκάθαρο αυτό. Μπορεί να αρχίσουν με τίποτα οι ελπίδες. Ήταν 4 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 7 λεπτά παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδο έχουν πετύχει οι άλλους 4. Καλά τρίποντο. Φοβερή επιθετική λειτουργία των γκάνγκστερς. Ο Μακρύς ευστόχησε. Το 39. Εδώ θα σταματήσει λίγο το σερί των αντιπάλων του ο Λαυρόπουλος. 10-39, συν 29 για τους ειδικά φιλοξενούμενους. Και στρατείου, καλή και θεμελόγια, το διαρκή, αυτός όμως. Τελμάνοβιτς, Λαυρόπουλος, είναι μόνος του για τρεις. Κοντάρι, εστοχή, 5 στην επόμενη πόντι από τον Λαυρόπουλο, 13-39. Έτσι, θα περάσει, θα κερδίσει το φάουλ. Τι θέλει, το ρώτη. Αν καλά είναι ο Γιάνξερς, θα πάρει ένα time out από τον Γρίλης. Πολύ κακή η πάσα του Κωνσταντινάκου. Στον Χρήστο Παμπλέκο. Λάιος το καλό για τον Νιώτη. Κούς για τον Μακρύ. Καλό τρίποντο. Να έρθει τώρα. Εδώ πάλι πήγε μόνο εναντίον όλων, δεν τα καταφέρει αυτή τη φορά. Ένα λεπτό για τη λήξη του ημιχρόνου. 13-39 το σκορ. Λάιος, θα πάρει την αυτό μακρύ. Κάνει ένα βουματάκι πίσω, θα σκοθεί για δύο, αυτοκί.
Ντάτσις, πήρε το επιθετικό rebound. Είχαν ήχο να δικαίωμα για βαλές από το επόμενο φάουλ. Νιώτης από τη γωνία, αστοχή, γεμάτος πήρε το rebound. Νιώτης, ο Ράιος, ωραία συνεργασία. Και τεχνική ποινή στον Σιμωτό, ο οποίος μιλάει για τις διευθυντές. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, καθώς οι διαμαρτυρίες έφεραν και μία τεχνική ποινή για τους Σιμωτήριους. Τα νεύρα είναι αρκετά, η κούραση το ίδιο. Ο Νιώτης είναι στην βολή της τεχνική ποινής, ευστοχή. Μια δευτερόλεπτα μένουν για τους ελιτήριους για να δούμε αν μπορούν να φτιάξουν κάποια φάση και στο Πινάκος. Πάρε το φάουλ. Καλό φάουλ καθώς ήταν κάτω, δεν έδωσε πολλές. Αν 10 λεπτά ήταν το φάουλ, ο μακρύς νομίζω ήταν το φάουλ, ναι. Δεν κατάφερα. 13-43 το σκορ του είναι χρόνο. Δεν νομίζω να αλλάξουν πολλά πράγματα στο δεύτερο, καθώς οι Γκάγκστερς φαίνονται να είναι δύο επίπεδα πιο πάνω. Αυτά από εμάς για την ώρα. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Ξεκίνησε πάλι το δεύτερο ημίχρονο με τον Μαρκόφλο στο κουμάτσο των Γκάγκστερς. Το οποίο προηγούνται με 3 από την φορά. Διευθραφείου, Λάιο. Εντάξει, εκεί έξω, έξω από την ζώνη. Επιρροήστη, όμως το πρόβλημα από τον Σαΐτη. Πίσω στο χ. 3-5. Μάνοβιτς, θα κάνει το λάθος. Και εδώ, ο Λάιος θα τελειώσει όλη μια φάση, 13-47. Αποσκλήθηκε όμως αυτό το δεδομένο που κατοχή παραμένει.
στα χέρια. Ήταν μάλλον στα χέρια των Ελβίριων, οι οποίοι έκαναν το λάθος. Αγκόπουλος χωρίς πίεση, θα σταματήσει από τις βολές, θα εστοχίσει, 13-49, γρήγορο 6-0 για τους Γιάνξερς, οι οποίοι βλέπετε ότι είναι μια ομάδα πολύ σοβαρή, πολύ μετρημένη και πολύ συγκεντρωμένη. Πλανήλα καλά πάνω στον Σαΐτη και time out για τους Ελβίριους, καθώς βλέπουν η διαφορά αντί να σημειώνεται αυξάνεται. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι μας. Ο Σαΐτη να στοχίσει την μικροβολή, 13-49 το σκορ. Τρόπουλος, Καβινάκος, Τελμάνοβι, είναι το προσπάντο ο Παπλέκος, ο Καβινάκος, και διασμός για τον Σαΐτη, 13-52, 9-0, το σερίς αυτά τα πρώτα τρία λεπτά για τους Gangsters. Λάθος από τον Κωνσταντινάκο, ο Μαϊκόπλος έκλεψε. Πάλι ο Ψάιτο. Ο Ψάιτος, εδώ όμως έχασε ο Λάιος ένα πολύ εύκολο λέει από τα αριστερό. Καπρόπουλος, εκεί. Μαϊκόπλος τώρα πήρε το rebound. Από του στρατίου, Ψάιτης, Ντάτσις, Μισμάτ, θα παίξει να δούμε. Άρα ο Στερίχαν η διεύθυνση να το παραδέχθηκε και ο Κουτινάκης το φάουλ που έκανε στον Ντάτσι. Λέκο, ποσιακή τα πάντα. Σάιτ ξανά. Εκκουραστούμε λίγο για να συνεχίσουμε να βρείτε παίξει με Gangsters. Κακή συνεργασία εδώ. Και όταν κερδίσει το φάουλο, στον οφός για δύο βολές, δικαίωμα. Και time out που ζήτησαν οι Gangsters και ο Coach Drillis. Έχουμε λοιπόν ο ξενάρχος για τις δύο βολές. Το 14-22, πρώτο καλάθι. Μάλλον πρώτος πόντος και να είναι πιο ακριβής και σωστός στο δεύτερο μέχρι για τους Ελιτήριους. Και ο μοναδικός για την ώρα. Αντιστρατείου, γκολ φάουλ, ωραία διοίκηση. 4-54 στο ΣΥΝ 40, Gangsters.
πόσα έχει το πιάτο. Διευθυντήριο έχασε τη βολή, όμως ο Λάιος, μη βλέποντας κάποιον να αρχίσει να κάνει νοκάουτ, τελείωσε κάποια φάση. Σταυρόπουλος. Μπάλα κάνει διπλή αναπήρξη και ξεγέλασε τον rebound, ο Ιλιώτης. Τρέξει καθώς με τη σειρά του. Αντιστατίου, βάζει. Ιλιώτης το ίδιο. Ήθελα να γίνει και ένα φαλάκι που οι διαιτές δεν το σέριξαν. Ο Σοντινάκος καταλαβαίνει γιατί κάνει συνέχεια στο φάσμα. Μαγκούρ. 10 το χέρι της μπάλα, νιώτη, lay up, 4-58. Πόβλος έτοιμος, θα δώσει πάλι γρήγορα το ρυθμό, ναι. Διευθυντήριο, ο Λάιος. 14-60. Ο Ζουγκάνξης, οι οποίοι είναι απόλυτη κυρίαρχη στο παιχνίδι. Το 14-60 με 3,5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Καρδάσης, ο οποίος τελικά είναι καλά, δεν είναι κάτι σοβαρό, επέστρεψε στο παρκέ. Λαβρόπουλος αστόχησε. Πάνω από τον Μακρύ. Πίσω στο αρκετό τρίποντο. Υλό. Δελμάνοβιτς για τρεις. Αστοχός. Ωραία πάσα από τον Ιώτη στον Λάι, ο οποίος τρέχει πολύ καλά το γήπεδο. Θα τσάκωσε να πεις το παιχνίδι. Ο Λάιος και αν θα κάνει στη δεύτερη. Αυτοί στη δεύτερη 14-61. Κερδίσει εδώ το φάουλ. Λαμπρόβιτς είναι από τη γωνία, μαρκάρεται από τον Λάιο.
περνάει ο Καρδάσης, δεν έχει την κατάληξη προσπάθειά του. Και δύο βολές για τον Λάι, ο οποίος τρέχει καταπληκτικά το γήπεδο. Ή αν θέλετε μια άλλη έτσι, μετάφραση του γεγονότος ότι είναι συνέχεια στον συνδυασμό, ότι δεν έχουν καλές επιστροφές οι ελληνικοί. Έχουν και δύο βολές, 14-63. Λαπρόπουλος. Παρά λίγο να γίνει το λάθος όμως, θα πέθανε η ελιτήρη. Τους τελειώνει βέβαια ο χρόνος. Και τους τελείωσε. Θα καταλάβουν ότι έλεγε ο χρόνος. 94 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Και 14-63 το σκορ. Άγιος στρατίου. Νομίζω ότι κάνει λίγο κακό εδώ. Άγιος άμυνα. Αργάσεις. Πήγε όλο το δρόμο που σας στόχισε. Μάλιστα. Πήρε το επιθετικό rebound ο Αγίου, με συγχωρείτε. Ίσως να γίνει και αρνητικό ρεκόρ για όλες τις κατηγορίες στο μπασκετάκι της φετινή περίοδο, καθώς οι Ολυμπίοι έχουν σκοράρει μόλις την διαβολή από το δεκάλεπτο. Νιώτης, την ωραία προσπάθεια όμως ασχόλησε. Πολύ κακή πάσα από τον Καλγάς, τον Ζελμάνοβιτς. Σαν άλλα η κατοχής. Ένα λάθος για δέχεται το άλλο. Βλέπουμε 37 λεπτά. Είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες θέλουν να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το παιχνίδι. Ιδιαίτερα η Ελληνική. Είναι έναν καλό παίχτη των ελιτήριων. Κρίστηκε το rebound. Ο δεύτερος πόντος είναι για όλους για τους ελιτήριους στην τότε μεγάλη. Λάιος βγήκε από τα σκριν, εκτέλεσε, αστόχησε. Τελευταίο σουτ της περίοδου, 15-63. Όλα έχουν τελειώσει και το μόνο που περιμένουμε απαντές είναι η λήξη και του τετάρτου δεκαλέπτου. Το τέταρτο δεκάλεπτο είναι γεγονός, η ελιτήρη είναι στην επίθεση. Με μοναδικό στόχο να μειώσουν τη διαφορά και να διασκεδάσουν τα πόδια. Κακές τις πόδια που έχουν αφήσει μέχρι τώρα. Πάμε
Αλμπουκέρκε, Καρδάσεις, Γκάντσες, δοκιμάζουμε και ζώνη και το επόμενο παιχνίδι, Ξενόφος, θα προσποιηθεί, θα σουτάρει. Πάλα από τον Λάγιο Ζεβολέζο. Μόνο με βολές κοράζουν οι ελτήροι στο δεύτερο ημίχρονο για την ώρα. Δύο βολές την τρίτη περίοδο και άλλη μία τώρα από τον Ξενοφόν. Τον Ξενόφο με συγχωρείτε. Εύκολο 2 στους 2, 17-63. Ζώνη και η ελτήρη. Τον Σαΐτη θα περάσει. Νομίζω 3 δευτερόλεπτα είναι η φάση. Ναι, έπρεπε να στάρει. Αμπλέκο για 2 στο χ. Καλή επιλογή ήταν. Ανάκος, ο Μακρύς, εύστοχος από 45, 17-66. Ξενόφος, δύσκολη ενέργεια, θα καταφέρει να ευστοχίσει και ο Σαΐτης. Πάει να μιμηθεί τον Λάιο, χώντας offside και γράφοντας το 17-68. Ωραία πάσα από τον Ξενόφο στον Αγιούμπ. Νομίζω ότι ήταν πιο ωραία συνεργασία για τους ελιτήριους, οι οποίοι έχουν και το πρώτο τους εντός παιδιάς καλάθι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Μάνα της τώρα δεις τον διασμό, θα κερδίσει το φάουλ. Στάρι, αστοχή.
Lakers πήρε άλλο ένα σχετικό rebound, Αγιού, ο Μάλλος πρέπει να το πάρει το shoot, το παίρνει, airball. Γκολ φάουλ από τον Κωνσταϊτη, μαχητής παρά βρισκόμαστε στο 4ο δεκάλεπτο. Γίνεται πάρτι με τα επιθετικά rebound από τους Gangsters, 19-72 το σκορ. Και ο Λαμπρόπουλος ήταν στο παρκέ. Θα φυγίζει το σουτ, είναι ελεύθερο. Τσανάκος, το rebound, Τσατσάκος, με συγχωρείτε. Με μεγάλο. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Από την κορυφή, άστοχος, Λέκος στο rebound, Λαμπρόπουλος, Γιούς, Σενόφος, ωραία, αυτά είναι ωραία επίθεση από τους Σελιτήριους. Και παίρνει το καλάθι. Ελμάνα δεν ήταν άνθρωπος, το rebound. Νότις, τελείωσε τη φάση, 20-76. Συνδυασμός τώρα για τους Gangsters, ο Νιώτης με το αριστερό. Πάλι λίγο να το χάσει, το βαλέ. 278. Κι άλλος ο συνδυασμός. Αυτή τη φορά ο Νιώτης θα χάσει το lay-up. Θα εκτελέσει μια βολή πολυτεχνική ποινή.
το οποίο στήριξαν για παλαμάκι οι ηγετητές. Συνόφος, Παμπλέκος, από τη γωνία θα σπάρει, αστοχή, Κρίς, μπήκε και ο Μαρκόπουλος για τα τελευταία 3 λεπτά. Λάει ότι του το δίνει το σουτ προκλητικά, το παίρνει, αστοχή. 20-81. Γιούμπ σηκώθηκε, έχασε το πρώτο ζούτο, όμως πήρε το επιθετικό, ανανέωσε την επίδεση. Δεν έχει όμως ακόμα δικαίωμα για βολές. Όχι, όχι, είναι τελικά δύο βολές. Τώρα γράφει στον πίνακα το πέμπτο φάουλ των Gangsters. Αλλάζει χέρια. Μάκος, το κάνει τον λάθος. Σταυρόπουλος έκλεψε την μπάλα και τελείωσε τη φάση. 23-24. Σταθμού στρατίου, ψάχνει τον Τσαρνάκο. Αζόφαλο το κομμάτι από τον Παμπλέκο. Αυτή η επίθεση έχει σχεδόν τελειώσει για τους Γκάγκστερς. 2,2 δευτερόλεπτα έμεναν. Χαζιέ στρατίου, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία τώρα. 23-84, 45-40 για τη λήξη. Γελμάνοβιτς, Ξενόφος, ωραίο καλάθι. 25-84. Κόπουλος, Νιώτης για 3. Εύστοχος, 25-87. Ξενόφος, ευστοχή, 27-87. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Οι Gangsters πήραν μια πολύ εύκολη νίκη. Βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 6-1, ενώ οι
οι Ελτρίοι έπεσαν στο 2-4 για την κατηγορία Master League ήταν το match. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. 27-87, πολύ άνετη επικράτηση της ομάδας του Βρύλη. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.